Γιάννης Αγουρίδης μαζί μας ήδη και Γιάννης Χατζηδεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζηδεοδοσίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εδώ συνηθίζουμε να μιλάμε απευθείας χωρίς να κοιτάμε τις κάμερες, εάν το προτιμάτε κι εσείς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτά που λέγαμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η εικόνα σας από την αγορά? Κοιτάξτε, η αγορά σήμερα το μεγάλο θέμα που αφορά την αγορά, την οικονομία, είναι η ενέργεια. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με έρευνα που κάναμε, μία στις δύο επιχειρήσεις έχει το ρεύμα ακριβότερο από το νίκη. Ειδικά οι επιχειρήσεις που είναι ενεργοβόρες έχουν τεράστιο θέμα επιβίωσης. Από εκεί αποδεικνύεται γιατί πρώτη φορά, είναι συμβεί πάνω από 50 χρόνια, έχουν κλείσει παράδειγμα 230 φούρνοι. Μιλώντας με την Ομοσπονδία των Αρτοποιών, μου είπαν ότι μέσα στο 23 προβλέπουν πάνω από 1.000 φούρνους να κλείνουν. Γενικότερα είναι το ζήτημα το μεγάλο, γιατί ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων προσπαθεί να επιβιώσει από την ενεργειακή κρίση, περιμένοντας τις καλύτερες μέρες στο μέλλον. Αυτό δημιουργεί προβλήματα που μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, η αύξηση 10 δισεκατομμυρίων χρεών στον ΕΦΚΑ είναι τεράστιο ποσό. Και το σύνολο του ιδιωτικού χρέους ανέβηκε πάνω από 25 δις με την πανδημία και το ενεργειακό. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ένας κόσμος περιμένει σήμερα να ακούσει αν η κυβέρνηση αποφασίσει αυτό που είναι το αίτημά μας σε 120 δόσεις, για να ξέρει αν θα έχει μέλλον το 2023. Τι εννοείται, εκτίμηση... ότι χωρίς δόσεις θα κλείσουνε? Βέβαια, η εκτίμησή μας είναι 50 με 60.000 επιχειρήσεις άμεσα, εάν δεν βρεθεί τρόπος και γίνουν απαιτητές υποχρεώσεις τους, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εδώ την ίδια στιγμή να σας πω ότι ένα ζήτημα που νομίζω. 60.000 επιχειρήσεις είναι περίπου το 7-8% των. Αυτό δεν γίνει άμεσα. Ένα 30% γενικά έχει πρόβλημα μέσα στο 23 εξαιτίας, επαναλαμβάνω, να το θυμηθούμε. Το χρέος ξεκινάει από μνημόνια, πανδημία, ενεργειακό. Και όλα αυτά τα χρέη προστίθενται. Αυτό το χρέος λοιπόν σήμερα για ένα μεγάλο μέρος που πρέπει να δούμε γιατί. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου και μηδενικό τζίρο στην περίοδο της πανδημίας. Μείωση του τζίρου τώρα με το ενεργειακό. Τα είδη κατανάλωσης, ένδυση, υπόδηση, οτιδήποτε δεν είναι αναγκαίο, δηλαδή πέρα από το σούπερ μάρκετ σήμερα, έχουν μείωση του τζίρου τεράστια. Φανταστείτε ότι η αισιοδοξία μας φέτος στα Χριστούγεννα, όπου Χριστούγεννα σημαίνει για ένα κομμάτι επιχειρήσεων ίσως και το 50% του τζίρου τους. Ένδυση, υπόδηση, δώρα, είδη δώρων. Περιμένουμε καλύτερο τζίρο σίγουρα από ό,τι αφορά το 2021 και εξηγούσα στο διάλειμμα ότι υπάρχει ένας κόσμος που ψυχολογικά δεν άντεξε όλη αυτή την κλεισούρα των 2,5 ετών της πανδημίας, θέλει να βγει. Αυτό φαίνεται και από τον τουρισμό, τον εσωτερικό τουρισμό που υπάρχει. Παίρνει χρήματα από μια αποταμίευση, μπορεί να χρωστάει, αλλά θέλει ουσιαστικά, επιτρέψτε μου τη λέξη, θέλει να ζήσει. Δεν αντέχει άλλο αυτό το κομμάτι που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Αυτό δεν σημαίνει την ίδια στιγμή ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αντέξει αυτή την κρίση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένα μέρος των επιχειρήσεων, επιτρέψτε μια λέξη μόνο, ένα μέρος των καταναλωτών τελειώνει το εισόδημά του. Όταν σκεφτείτε σε απλά ελληνικά, μιλάμε για τον εργαζόμενο συνταξιούχο που παίρνει 700 ευρώ, 500 ευρώ. Όλο το εισόδημά του τελειώνει στο σούπερ μάρκετ, στα είδη δηλαδή πρώτης ανάγκης και στο ρεύμα. Δεν έχει να καταναλώσει κάπου αλλού. Την ίδια στιγμή ο ίδιος, επαναλαμβάνω, μπορεί να αυξάνονται τα χρέη του και εδώ σας θυμίζω ότι μόνο σε εταιρείες ενέργειας έχουμε 1,150 εκατομμύρια λογαριασμούς οι οποίοι μπαίνουν είτε σε διακανονισμό είτε δεν πληρώνονται. Αυτά λοιπόν συνεχώς προσδίδεται και το τελευταίο που νομίζω το ξέρετε όλοι είναι έχει ένα δάνειο που είναι συνεπής υποχρέωση του και πληρώνει 500 ευρώ. Τώρα θα πληρώνει 650. 150 ευρώ παραπάνω όταν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες των καταναλωτών εργαζομένων είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό επίσης θα σημάνει νέα κόκκινα δάνεια σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις ανθρώπων που δεν αγοράσαν ένα σπίτι. Δεν σημαίνει ότι τα χρησιμοποίησαν τις επιχειρήσεις. Αυτά το food pass θα διευκολύνει. Πριν πάμε εκεί, μισό λεπτό, Κώστα, σε αυτό να πάμε απλά μια διευκρίνηση. Όταν λέμε ότι αυξημένο τζίρο σε σχέση με το 2021. Μιλάμε και για αυξημένο τζίρο σε σχέση με τα προπανδημίας επίπεδα. Ξέρετε, αυτός ο αυξημένος τζίρος, αν συζητάγαμε, έχει μια άλλη ανάλυση. Θα πάω γρήγορα σε αυτό που το food pass για να καταλάβουμε. Όταν λέμε ότι σου δίνω 10% ας πούμε food pass, δεν μιλάω για τους όρους των 0,7 που είναι την ημέρα. Αυξήθηκαν τα προϊόντα 30%, σου δίνω 10, άρα είμαι 20% μέσα, θα λέγαμε λαϊκά. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή, σήμερα, αν μιλήσουμε για ένα τζίρο το οποίο ήταν λιγότερο κατά 20%, όπως προβλέπουμε από το 19, αυτό δεν είναι 20, μπορεί να είναι 40. Γιατί δεν παίρνουμε τις πληθωριστικές τιμές που έχουν τώρα τα προϊόντα. Δυστυχώς μιλάμε πάντα σε απόλυτους αριθμούς. Νομίζω γίνομαι κατανοητός. Κύριε Χατζηδεοδοσίου, επειδή ο επιχειρηματίας, η επιχείρηση εκτός από οτιδήποτε άλλο, πρώτα απ' όλα θέλει πελάτες. Το θέμα η αγορά της αύξησης μισθών πώς το αντιμετωπίζει?
Κοιτάξτε, εμείς οι μικρομεσαίοι. Για να ξαναδημιουργηθούν πελάτες, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε και 10-12 χρόνια τώρα. Άρα, ας ξεκινήσω ανάποδα. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ του να πρέπει να υπάρχουν υψηλοί μισθοί εργαζομένων, ευρωπαϊκοί μισθοί, γιατί όπως σωστά λέτε, ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος είναι πελάτης μας. Άρα, όσο καλύτερο εισόδημα έχει, τόσο περισσότερο καταναλώνει. Εδώ προσέξτε μια διαφορά όμως και θέλω να την πω όπως την αισθάνομαι. Λέγεται λαϊκά με ξένα κόλλημα μνημόσυνο. Δεν μπορεί να αναγγέλει η κυβέρνηση αύξηση των μισθών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι στο χέρι της. Τι αποφασίζει. Του κατώτατου είναι όμως της όποιας κυβέρνησης. Ναι, δεν συμφωνώ ότι είναι. Αυτό το εξηγήσω γιατί. Δεν θα πρέπει. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, πολύ ωραία. Και εγώ ζητάω αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλουμε να γίνουν ταυτόχρονα. Άρα, γιατί το λέω αυτό. Εγώ με υπέρχηκα πριν 4 χρόνια, 5, είχα συζητήσει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα για μισθούς κάτω από 750 ευρώ που ήταν το 2011. Και η εκτίμησή μου είναι ότι η μισθή στην Ελλάδα που είναι χειρότερη από τους χειρότερους στην Ευρώπη, να είμαστε 5 το τέλος. Θα πρέπει να γίνουν οι μισθοί αυτοί να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο η ζωή των καταναλωτών, των οικογενειών είναι τέτοια και καλύτερο βιωτικό επίπεδο έχουν, αλλά και επαναλαμβάνω αυτό που είπατε, είναι καταναλωτές μας. Όμως, όταν λες καταργώ τους μνημονιακούς φόρους. Εδώ είμαστε εκτός μνημονίων, οι μνημονιακοί φόρες επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει. Φόρες επιδεδέματος υπάρχει. Το μη μισθολογικό κόστος, για να καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής μας, ένας εργαζόμενος που παίρνει 1000 ευρώ καθαρά στο χέρι, κοστίζει 2.200 σε μια επιχείρηση. Έχουμε το υψηλότερο, 2.200. Έχουμε το υψηλότερο μη μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα. Έχουμε την προκαταβολή φόρου. Πείτε μου μια άλλη χώρα στην Ευρώπη που υπάρχει προκαταβολή φόρου. Δεν θα υπάρξει. Τι σημαίνει προκαταβολή φόρου? Δανείζω στο κράτος λεφτά με 0 επιτόκιο. Άρα πρέπει να έχω παραπάνω λεφτά να του δώσω. Με δεδομένο λοιπόν ότι όλα αυτά θα γίνουν, ή να σας το πω, να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα στους μισθούς, αλλά και ευρωπαϊκή χώρα στους κανόνες που υπάρχουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί εδώ νομίζω ξέρετε καλά. Τι σημαίνει τα τελευταία χρόνια? Όσο υπάρχουν προβλήματα, είτε η πανδημία είτε τώρα το ενεργειακό, υπάρχει ένα τεράστιο ποσό, μια τεράστιο ποσοστό που, των καταναλωτών που οδεύει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί ο μικρός δεν έχει χρήματα, δεν παίρνει ρευστότητα, είναι άλλο θέμα, δεν έχει. Να σας πάω σε αυτό. Μία λέξη επιτρέψτε για γλυκό. Άρα, ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας, τι είδαμε, και το βλέπουμε στα τρόφιμα. 5 επιχειρήσεις, 5 αλυσίδες έχουν το 86% του ζήρου. Άρα, δεν μπορεί για πάντα εμείς να είμαστε ο τελευταία τρύπα του ζουνά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να στηριχτούμε ανάλογα, που σημαίνει, παράδειγμα, χάρη τα μία ανάκαμψη. Δόθηκαν τα πρώτα 455 εκατομμύρια με 0,7 επιτόκιο από τα 13 δις. Ναι, αλλά τα πήραν 13 επιχειρήσεις. Από όπως έχουμε στην Ελλάδα, 700.000 επιχειρήσεις. 820.000. 820.000. Να κλείσω λίγο στο ερώτημα. Εάν υπάρξει νέα αύξηση κατώτατου μισθού, θα τη δεχτείτε ή όχι? Και την προηγούμενη τη δεχτήκαμε. Είπαμε κάτι όπως προβλέπετε να πούμε και είπαμε ότι πρέπει να λυθούν αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς δημιουργήσαμε θέμα. Και για να λέμε ειλικρινά, το πρόβλημα στον κατώτατο μισθό πάντα το έβαζε ο ΣΕΒ. Ποτέ δεν το βάλανε ούτε οι θεσμικοί ούτε οι κοινωνικοί φορείς. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε κομμάτι από αυτόν και το λέω ειλικρινά. Οι εργαζόμενοι σε μια μικρομεσαία επιχείρηση και ο εργοδότης είναι φίλοι, είναι μαζί. Άρα δεν θα βγαίναμε ποτέ. Θα λέγαμε βέβαια όλες τις αιτίες που λέγαμε τώρα, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα βγαίναμε σε. Η προηγούμενη αύξηση απορροφήθηκε. Δηλαδή η κατανάλωση έφερε το αντίστοιχο που αυξήθηκε τη αύξηση του μισθού αυτή τη αύξηση. Αν δεν υπήρχε και αυτή η αύξηση, τότε τα χειρότερα ήταν χειρότερα. Όμως την ίδια στιγμή, να σας πω όμως την ίδια στιγμή. Ναι. Στην ίδια στιγμή όμως τα πράγματα γενικά στην οικονομία χειροτέρευσαν. Δηλαδή το ενεργειακό, θα το ξαναπώ, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε τις διαστάσεις του. Και πρέπει να καταλάβουμε μιλώντας με ένα μαγαζάτορα. Λέει η κυβέρνηση, δίνει το επιδοματικά, στηρίζει το νοικοκυριό. Δεν στηρίζει όμως την επιχείρηση. Δηλαδή είναι εύκολο να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να βρείτε ότι τις επιχειρήσεις εστίας, ας πούμε, ο λογαριασμός είναι 3-4 φορές μεγαλύτερος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κύριε Χατζηδοσίου, έχουμε καταγγελίες από τηλεθεατές ότι αρχίζει να κόβεται η πίστοση ακόμα και σε επιχειρηματίες που είναι λευκοί στον τήρεσία το τελευταίο διάστημα. Ισχύει, έχετε τέτοια εικόνα? Ναι. Ισχύει πάντα. Γιατί ισχύει λόγω. Που μέχρι πρώτη μα παίρνανε πίστοση. Ναι, λόγω στενότητας, θα σας πω. Λόγω στενότητας είναι. Λογικό στην οικονομία συμβαίνει αυτό και συνέβη, ξέρετε, οι επιταγές σταμάτησαν να είναι μακροχρόνιες, μεταχρονολογημένες στην περίοδο του μνημονίου. Σας θυμίζω γιατί ο άλλος φοβόταν να δώσει, να μάθουμε τους όρους της αγοράς. Άρα τώρα που τα πράγματα είναι πιεστικά και πράγματα υπόλοιπα, αλήθεια είναι ότι πλέον δεν γίνονται πιστώσεις μεγάλες, είναι λογικό και αυτό είναι, επίσης βοηθάει μια μεγάλη επιχείρηση. Για το καλάθι της οικοκυράς, πέρα από τους άλλους όρους. Εις βάρος των μικρών εννοείται. Εις βάρος των μικρών, ναι. Το καλάθι της οικοκυράς έχει δύο οπτικές γωνιές. Η μία είναι, αν το καλάθι έχει προϊόντα που διευκολύνουν το μικρό καταναλωτή, λες πολύ ωραία, το βοηθήσανε. Δες όμως από την άλλη μεριά, ότι όταν γίνεται άμεση διαφήμιση από τον Υπουργό και λέει πήγαινε σε μια αλυσίδα, 50.000 επιχειρήσεις, δηλαδή ο Μανάβης, το μικρό μίνι μάρκετ, ο Χασάπης, ο Αρτοπιός, χάνουν τζίρο. Γι' αυτό και αν βγείτε, είναι στα κάγκελα όλοι, επιτρέψαμε τον όρο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή
πιστεύουν, τους πήρε, έχουν το ενεργειακό, τους πήρε μεγάλο τζίρο μέσα από τις αλυσίδες, άρα αυτός παραπέει και είναι πολύ κοντά στο πλαίσιο. Το μέτρο πιστεύετε ότι πέτυχε το καλάθι του νοικοκυριού για τους καταναλωτές ή είναι αποτυχημένο? Ασφαλώς και απέτυχε. Και απέτυχε από δύο δρόμους. Το ίδιο το καλάθι, ξέρετε, όταν ο ίδιος υπουργός αναγκάζεται να λέει ότι έπιασε αλυσίδες να κάνουν τεράστια αύξηση των τιμών στο καλάθι το ίδιο, και δεν λέει και το άλλο που νομίζω έχει κατηγορηθεί, έχουν το πει και οι ενώσεις των καταναλωτών, ότι την ίδια στιγμή τι κάνανε τα σούπερ μάρκετ, πιθανά να ρίξαν 2-3 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εδώ επιτρέψω να κάνω ένα σχόλιο. Δηλαδή δεν το παίρνει ο καταναλωτής από επιλογή, το παίρνει από ανάγκη. Μην το περνάμε τόσο εύκολο, είναι από ανάγκη. Την ίδια στιγμή αυξήσανε τις τιμές στα άλλα προϊόντα, άρα ουσιαστικά, ξέρετε, κατά καιρούς αυτές οι αλυσίδες κάναν προσφορές. Σαν να κάναν μια προσφορά και λένε έχουμε προϊόντα, κάνουμε τη λογική. Θα ψωνίσει τα φτηνά, αλλά θα ψωνίσει και τα άλλα προϊόντα που τα έχω ακριβήνει αρκετά. Απέτυχε παταγωδός κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στην έρευνα που κάναμε σαν επιμελητήριο. Έδειξε ότι ένα ποσοστό τεράστιο κρίνει ότι δεν του προσέθεσε τίποτα. Το άμεσο τώρα που ζητάει ο κλάδος της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης, ποιο είναι, πιστεύετε, για την οικονομία? Το πρώτο θέμα είναι το ενεργειακό. Να θυμίσω τις δύο προτάσεις για το ενεργειακό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν στην ενέργεια στον καταναλωτή, στην επιχείρηση. Θα πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Εδώ να ξαναπώ για πρώτη φορά. Ξέρετε, για αυτούς που καταλαβαίνουν από οικονομικά, όταν έγινε ο προϋπολογισμός πέρυσι, τον Οκτώβριο κατέθηκε τον Νοέμβριο, το κράτος υπολόγισε ότι θα πάρει αυτούς τους συγκεκριμένους φόρους. Εμείς λέμε πάνω από αυτούς τους φόρους που έχει προϋπολογίσει, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα δεν μειώνουμε τα έσοδα της πολιτείας. Αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα και με την ενέργεια και με τα καύσιμα, τι είναι? Βάζουμε μια υψηλότερη τιμή και λέει μετά τα παίρνω πίσω και στα δίνω. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Ενώ αν κάναμε αυτό το μέτρο που η ρίση του εμπαρόντο έγινε σε 14 χώρες Ευρώπης. Όπως και η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 2013 στο 2006 έγινε σε 12 χώρες Ευρώπης. Αυτό έλεγα χθες σε μια αντίστοιχη συνέντευξη σε έναν τέλος πάντων υπουργό της κυβέρνησης. Δεν κατάλαβα. Εγώ σας λέω να αντιγράψουμε πρακτικές χωρών της Ευρώπης, όχι μια δική μας αντίληψη. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Πρώτο ενεργειακό, λοιπόν. Πρώτο ενεργειακό. Μείωση δεύτερο θέμα. Ειδικό φόρο πάει στο ενεργειακό. Ωραία. Το δεύτερο μέτρο είναι να υπάρξουν 120 δόσεις, αν δεν θέλουμε αύριο το πρωί να δούμε. Μάλιστα. Το χρέος. Χιλιάδες, το χρεοκεντρωμένο χρέος. 120 δόσεις για το χρέος της πανδημίας. Το σύνολο των χρεών. Σύνολο χρεών. Και επίσης είναι αστείο. Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Γουρίδη, και αυτό είναι αστείο να το λες. Ένας άνθρωπος μπορεί να πληρώσει μια επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Άρα λέμε το σύνολο των χρόνων και τι κάνεις πολύ απλά. Λες από το ποσό που μπορείς να πληρώσεις να σκόρει μια δόση που θα την πληρώσει. Άρα πρέπει και οι δύο να θέλουμε το ίδιο, να επιβιώσει. Αν δεν τον βάλεις να επιβιώσει, θα χρησιμοποιείς νέα κόκκινα δάνεια. Εδώ κρατήστε και κάτι άλλο που ακούω. Ακούμε συνέχεια από χίλιοι υπουργών να λένε οι εγγραφές, οι νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν περισσότερες από τις διαγραφές. Ναι. Μια μεγάλη αυταπάτη αυτή, γιατί θα σας πω ως πρόεδρος του επιμελητηρίου ότι υπάρχουν μόνο στο επιμελητηριό μας 100.000 επιχειρήσεις, κρατήστε το νούμερο, οι οποίες είναι ουσιαστικά κλειστές και τυπικά ανοιχτές. Και εξηγώ γιατί. Μια επιχείρηση για να κλείσει πρέπει να πληρώσει την εφορία, να πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα αυτή η επιχείρηση τι κάνει? Την κρατάει ανοιχτή, αλλά δεν έχει συναλλαγές. Άρα μπορεί εύκολα να δει ότι αυτή η επιχείρηση έχει να κάνει συναλλαγή 3, 4, 5 χρόνια ή 2 ή 1. Ανοίγει μια άλλη επιχείρηση σε ένα άλλο όνομα και εκείνη φαίνεται ανοιχτή. Και έτσι κάνουμε την πρόσθεση και βγάζουμε πολλές. Τι ωραία, ισχύει καλά. Αυτό. Ασφαλώς και δεν ισχύει. Και νομίζω οι γνώστες ξέρουν καλά ότι αυτό είναι αστείο το επιχείρημα που λέμε. Και είναι πάρα πολύ απλό, επαναλαμβάνω, όταν λέμε καθάριση Μητρώου και καλούμε την ΑΔΕ και λέμε πάμε να δούμε, γιατί δεν μπορούμε να τις κλείσουμε εμείς αλλιώς σαν επιμελητήρια, να δούμε πόσες από αυτές λειτουργούν. Είναι σίγουρο, γιατί αυτό το ιδιωτικό χρέος που οφείλεται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Κρατήστε αυτό. Μια επιχείρηση για να κλείσει πρέπει οπότε να πληρώσει. Δεν υπάρχει προγράψεις. Καθαρή εικόνα τι πρέπει να σώσουμε και τι όχι. Αυτό εννοείται. Πρέπει να έχουμε... Όχι, όχι. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι κλειστές. Mm-hmm. Το ξαναλέω. Υπάρχει εικόνα, δεν θέλουμε να τη δούμε. Να τη δούμε. Την κρατάμε κλειστή τώρα. Την εικόνα να τη δούμε. Και εδώ προσθέτω ότι. Έχετε πει λοιπόν ενέργεια χρέος. Μην σας διακόπτω, ολοκληρώστε με το που θέλετε. Το τρίτο είναι αυτό που θα σας έλεγα, που ρωτάτε, είναι έχουμε μια ιστορική ευκαιρία. Σαν επιχειρήση, σαν χώρα, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο να θυμίσω λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γιατί λέει ανθεκτικότητα, πρέπει να αντέξω για να μπορέσω να αναπτυχθώ, και το ΕΣΠΑ. Όταν σύμφωνα με όλες τις έρευνες που έχουν κάνει και εμείς και η ΓΕΣΕΒΕ, 6% θα μπορέσει να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και 3,8% στο Ταμείο Ανάκαμψης, άρα η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή αυτό που λέμε, και ξέρω ότι έχω ακούσει να το λέτε για στραβομή, στο σχέδιο Πισαρίδη είναι πρώτο πυλόν, άρα πάμε να κλείσουμε το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί όταν μου κλείνει τον δρόμο προς τα εκεί, τι γίνεται? Εδώ λοιπόν να πούμε κάτι για το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, που υπάρχει ειδικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι πόσα, εμβόλυμο ερώτημα, τι πόσα θα κατευθυνθούν στις μικρομεσαίες από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης? 3,8 από το Ταμείο Ανάκαμψης, 6% από το ΕΣΠΑ. Εννοούσα σε απόλυτο αριθμό, ωραία. Εδώ πρέπει να πούμε τι θα γίνει στα 9 χρόνια. Ναι. Γι' αυτό λέμε. Δηλαδή το ποσό μέχρι το 2028 είναι κοντά στα 90 δις. Μιλάω και με τα ποσά που θα γίνει μέσω των τραπεζών. Κοιτάξτε, εδώ αυτό που ακούγεται είναι
είναι απόφαση Ευρώπης. Έτυχε να πάω στην εξέλιξη. Καμία απόφαση Ευρώπης δεν υπάρχει. Είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης πώς μοιράζει τα ποσά. Άρα η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει και λέει θέλω να τα μοιράσουμε αυτόν τον τρόπο. Απόδειξη. Η Ισπανία, για παράδειγμα, η Πορτογαλία, συγγνώμη, άλλαξε το δίχτυ και έβαλε το 40% να μοιραστεί έξω από τις τυπικές τράπεζες. Πώς το πέτυχε αυτή. Η Ισπανία, να σας πω για το θέμα των τραπεζών, που σήμερα λέει δεν συνεργάζονται. Ξέρετε, αν αύριο το πρωί απαιτήσει η ελληνική πολιτεία το φόρο, από το 2012 οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο, το ξέρετε. Αν ζητήσει τον αναβαλλόμενο φόρο, θα πάρει το 65% των μετοχών όλων των συστημικών τραπεζών. Άρα δεν συνεργάζεται. Πολύ ωραία. Εξάσκησε το δικαίωμά σου. Δεν μπορεί σήμερα να βγάζει 1,5 δισεκατομμύριο οι τράπεζες μόνο από τις συναλλαγές, 5 δισεκατομμύρια και αρνείσαι κάθε συνεργασία. Δεν συνεργάζεται. Πολύ ωραία. Χρησιμοποιήστε το ισπανικό μοντέλο. Η Ισπανία το έκανε. Δεν τη μάλωσε κανείς, ούτε τη ζήτησε η Ευρώπη τα αρέστα γιατί το έκανε. Για μας το θέμα, νομίζω και το ξέρετε καλά, είμαι πεπισμένος, είναι το θέμα της οικονομίας των κρατικών, είναι πολιτικό. Πολιτικό τι σημαίνει. Τι οικονομία θες. Θες μια οικονομία μικρομεσαίων με 99,2% επιχειρήσεων στην μικρομεσαίων ή θες μια οικονομία όπου θα υπάρχουν οι άλλοι πολλών κλάδων της οικονομίας από πολύ μεγάλες πολυεθνικές. Αυτό συμβαίνει ήδη. Το και όχι μόνο στα τρόφιμα, συμβαίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους. Κομπιούτερ, ηλεκτρικά είδη, τώρα πάνε να γίνει εστίαση από το e-food. Το λέω σχέδιο Πιθαρίδη πάντως, επειδή το αναφέρατε και είναι κυβερνητικό σχέδιο, ουσιαστικά προέβλεπε να μεγαλώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και να υπάρχουν πολλές συγχωνεύσεις. Τα λέγαμε και στο μνημόνιο αυτά και τελικά σκοτώσαμε. Είναι ωραίο ερώτημα, δεν ξέρω πόσο χρόνο να σας πω. Ξέρετε, είμαι οικονομολόγος. Συγχώνευση κάνεις εύκολα σε μια μεγάλη επιχείρηση. Κάνεις πολύ δύσκολα σε μια μικρή. Να σου πω τους λόγους. Ιδίως πολλές μικρές. Το πρώτο θέμα είναι κουλτούρα. Αυτό το καλλιέργει οι Δανείοι που το κάνουν, το καλλιεργούν 40 χρόνια. Εμείς θα το καλλιεργήσουμε 2 μήνες και μετά να γίνει. Δεύτερον. Αν πάμε να συγχωνεύσουμε. Το κίνημα στην Δανία τεράστιο. Εδώ δεν μπορεί να συγχωνευτούν τα αδέρφια που τα παίρνουν από του γονεί του. Αν πάμε να συγχωνεύσουμε 10 πτωχευμένες επιχειρήσεις, θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη πτωχευμένη επιχείρηση. Σωστά. Άρα αποκλείεται ένα 60%. Σας πω ανάποδα. Τρίτο στοιχείο. Όταν αυτή την επιλογή την κάνει, λες, κάνει πρώτα συνεργατικά δίκτυα. Η διαφορά, η μία είναι συγχωνεύονται οι επιχείρησεις, η άλλη συνεργάζονται. Ας ξεκινήσουμε από το απλό που λέμε. Συνεργατικά δίκτυα που σημαίνει οικονομίες κλίμακος, σημαίνει κοινή διαφήμιση, σημαίνει κοινές αγορές. Προϊόντα, πωλήσεις, ναι. Και πάμε στο επόμενο μέρος. Γιατί δεν προχωράμε καταρχήν στα συνεργατικά δίκτυα που είναι ένας θεσμός πολύ πιο εύκολος, πιο απλός να το καταλάβεις, ενώ άλλος έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και έχετε δώσει. Εκεί πέρα που δόθηκαν όμως πολλές φορές, από την προηγούμενη κυβέρνηση έγινε αρκετά. Τα φορολογικά κίνητρα τσίμπησε η αγορά σε διάφορες περιπτώσεις. Τι εννοείται, υπήρξαν παραδείγματα που λειτουργήσε πιο συνεργατικά, που λειτουργήσαν πιο συνεργατικά. Μεγάλες. Σχήματα. Ξαναλέω, όχι, και σε μικρή βάση. Όχι. Η Κινσέμπ, για παράδειγμα. Άλλο και η Κινσέμπ είναι μια ειδική κατηγορία. Mm-hmm. Μην τη βάλουμε σε αυτή τη λογική. Που λειτουργήσε σε έναν βαθμό, όχι πολύ μεγάλο όμως, επιτρέψτε μου. Mm-hmm. Δηλαδή ο αριθμός είναι μικρός. Θα επιμείνω, μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, ότι είναι κυρίως θέμα κουλτούρας. Να σας πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου. Αν εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε σε όλες τις επιχειρήσεις, σε 150.000 επιχειρήσεις, σας δίνω δωρεάν να κάνετε e-shop και site. Σας δίνω δυνατότητα να εκπαιδευτείτε ένα χρόνο. Σας δίνω τη δυνατότητα να σας μάθω ότι χρειάζεται. Πρέπει να μπουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις και να ξεκινήσουν να κάνουν e-shop και site. Αυτό το λέει λοιπόν το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών που είμαι πρόεδρος και μέχρι τώρα με μεγάλο αγώνα έχετε 1.000. Τους λέμε δωρεάν e-shop και site. Το θέμα της κουλτούρας μην το περνάμε εύκολα. Δεν έχει πιστεί, δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική. Είναι το ίδιο πράγμα που πολλές φορές λέμε στην αγορά. Το να κάτσουμε να συζητήσουμε για επιχειρηματική λογική πώς ξεκινάει, ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να τα λέμε όλα. Ξεκινάει από το δημοτικό. Εδώ δεν ξεκινάει από πουθενά. Εδώ όμως, κύριε Χατζηδοσίου, μπαίνει και το ερώτημα αν μπορούν να επιβιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, πέρα από το ότι θέλουμε για λόγους κοινωνικούς, για να μην αυξηθεί απότομα ενεργεια, γιατί έχουμε έτσι κι αλλιώς πρόβλημα ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία και υπάρχει πολύ μεγάλη συσσόρευση σε μεγάλους. Αν χαθεί και ένα μεγάλο κομμάτι των μικρών, θα έχουμε όλοι πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά μπορεί η μικρή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να αντέξει στις νέες συνθήκες και στις κρίσεις που συσσωρεύονται. Συσσωρεύονται εδώ 12-15 χρόνια. Εγώ χαίρομαι για την ερώτηση και θα τολμήσω να σου πω την απάντηση. Βεβαίως παλεύουμε για τη σωτηρία του 100%, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι να επιβιώσει το 70%. Όταν όμως θέσεις ένα κομμάτι της αγοράς, κρίνεις ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω υπερχρεών αυτά. Και τι θα κάνει μια κυβέρνηση, είναι η ερώτηση. Οποιαδήποτε. Θα πάει να κλείσει αύριο 30%, θα είναι μια νέα επανάσταση. Θα ξεκινήσει η επανάσταση από την Ελλάδα. Άρα πρέπει να βρει και ένα σχέδιο. Τι λέμε πολλές φορές, ας υπάρξει ένα σχέδιο αναπτυξιακό στη χώρα μας, δηλαδή στη θέση αυτών που κλείνουν, τι ανοίγεις.
Άρα ανοίγω αυτές τις πτυχές της οικονομίας και άρα το σπρώχνω εκεί. Μπορώ να επιβεβαιώσω το παράδειγμά σας. Ανοίγουν κάθε χρόνο μόνο στην Αθήνα 10.000 επιχειρήσεις καφέ, δηλαδή αυτές τις μικρές επιχειρήσεις μικρού κόστους, και το 80% με 90% κλείνει από 8 μήνες σε 1,5 χρόνο. Γιατί πάει αυτός και την κάνει? Γιατί κάποιος κάτι πρέπει να βιώσει. Στην Ελλάδα έχουμε 450.000 επιχειρήσεις, θυμίζω, που είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτοαπασχολούμενη επιχείρηση? Είναι εργαζόμενος του εαυτού του. Άρα αυτό είναι ένα σχέδιο που αναφέρατε. Ένα σχέδιο μετάβαση στην οικονομία σε ένα καινούριο. Αυτό πρέπει να γίνει με ένα σχέδιο. Και όχι με εξάμηνες λόγω εκλογών να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις. Απαντάω λοιπόν στο ερώτημα. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που δεν μπορεί να επιβιώσει. Το τρόπος όμως για να έχουμε μια οικονομία η οποία να είναι οριζόντια, δηλαδή να αφορά μεγάλο σύνολο επιχειρήσεων και όχι λίγες, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Απαντάω. Ναι, δεν μπορεί να επιβιώσει όλο. Αλλά θα πρέπει να βρει και την επόμενη μέρα. Πρακτικά, αυτό δηλαδή, το κρίνει η ζωή. Επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψη μπορεί να γίνει. Αυτό είναι το κυριότερο, αλλά αυτό να το δει στη ζωή. Δηλαδή, ο φούρναρης που έκλεισε δεν είναι αυτός που έπρεπε να κλείσει. Έφτασε στο σημείο να είναι τόσο ακριβή ενέργεια που δεν άντεξε. Δεν σημαίνει ότι έπρεπε να κλείσει. Mm-hmm. Και ξέρετε εδώ τα ποιοτικά χαριστικά λέω που χάθηκαν. Λέει το ψωμί, λέει στο φούρναρι κάνει ένα 30, στο φούρναρι κάνει ένα 10. Μόνο που το ένα ψωμί το βγάζουμε από το φούρνο, ένα παράδειγμα λέω που δεν το πουλάς, το βγάζει και το άλλο είναι κατεψυγμένο. Γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως έχουμε χάσει και έχουμε αλλάξει και επίπεδο ζωής. Άρα ένα μέρος των επιχειρήσεων θα μείνει, ένα άλλο μέρος δεν μπορεί να επιβιώσει, αλλά το σχέδιο μετάβασης είναι σημαντικό. Έχει σχέση με τα δύο ζητήματα που αναπτύχθηκαν πριν 5-6 χρόνια, δηλαδή εξοδικαστικός μηχανισμός, στοχευτικό δίκαιο. Αν αυτά είχαν προχωρήσει, θα μιλάγαμε αλλιώς. Στο στοχευτικό δίκαιο έχουν ενταχθεί κάτι λιγότεροι από χίλιους. Σας δω ένα παράδειγμα. Στο Βέλγιο, ας πούμε, μια πιο ισχυρή χώρα από εμάς, γίνονται 15.000 στοχεύσεις το χρόνο. Και στην Ελλάδα έχουμε 300-400 το χρόνο. Αυτό είναι αστείο. Σε μια χώρα προηγουμένη. Εξοδικαστικός. Από τις 400.000 υποθέσεις που ξέρουμε ότι έχουν υποστηρίξει πρέπει να γίνουν, έχουμε κάνει 2.500. Yes. Αυτοί ήταν μηχανισμοί για να μπορέσουμε αύριο το πρωί η αγορά να δει να μπει μπροστά. Ακριβώς. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Σας ελπίσουμε να σας ξαναέχουμε να μας τα πείτε λίγο πιο αισιόδοξα, γιατί σήμερα μας τα είπατε λίγο.